Με το μυαλό στην επόμενη στάση, που αυτή τη φορά στο τέλος Ιουνίου θα είναι εκτός Ελλάδας, οι μαθητές και καθηγητές της ομάδας του 7ου Λυκείου Ιωαννίνων έχουν ήδη ξεκινήσει το σχεδιασμό τους για να καταπλήξουν και το ευρωπαϊκό κοινό διαστημικής. Η ομάδα του 7ου Λυκείου με τον διακριτικό τίτλο Zephyrus 2 κέρδισε το πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Διαστημικής, στον οποίο είχε λάβει μέρος και την περσινή χρονιά, κατακτώντας την τρίτη θέση. Έτσι, στο τέλος Ιουνίου, η ομάδα θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί στις Αζόρες. Ο δορυφόρος που κατασκεύασαν τα μέλη της ομάδας πέτυχε στο ακέραιο την αποστολή του και αυτό εκτιμήθηκε από την Επιτροπή του Διαγωνισμού που απένιμε το πρώτο βραβείο. Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του βραβείου, η ομάδα των μαθητών και οι δύο υπεύθυνοι καθηγητές, Νίκος Μαρέτας από το 7ο Λύκειο και Γιώργος Σκαριώτης από το 9ο Λύκειο, ξεκίνησαν το σχεδιασμό τους ώστε να επιτευχθεί και ο επόμενος μεγάλος στόχος, που είναι να βρεθεί σύσσωμη η ομάδα στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Εκπρόσωποι της ομάδας των μαθητών, ο Κωνσταντίνος Πύλιος και ο Κωνσταντίνος Λόλος έκαναν λόγο για μια μοναδική εμπειρία που κατέληξε στην εξαιρετική τιμή να κερδίζουν το πρώτο πανελλήνιο βραβείο. Και πάρα πολύ σκληρά δουλειά φέτος, δεν μπορούσαμε με τίποτα να το προβλέψουμε, αλλά θεωρούσαμε ότι υπήρχαν καλές πιθανότητες για κάποιο βραβείο μέσα στην τριάδα. Οπότε, αφού πέρυσι είχαμε βγει για τρίτη, θεωρούσαμε ότι και μετά τις παρουσιάσεις και την εκτοξεύση, αφού πήγαν όλα καλά, θεωρούσαμε ότι πολύ πιθανό να έχουμε τη δεύτερη ή την πρώτη θέση. Κατά άλλα, ναι, ήταν μια πολύ συναρπαστική εμπειρία και τώρα ξεκινάει το πραγματικό ταξίδι. Επόμενος σταθμός είναι οι Αζόρες. Οι Αζόρες, ναι. Όπου εκεί θα πάμε με τον δορυφόρο μας όπως έχει αυτή τη στιγμή και με ό,τι βελτιώσεις μπορούμε να κάνουμε είτε σε επίπεδο λογισμικού είτε σε επίπεδο hardware. Και ελπίζουμε εκεί πέρα να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και να έχουμε ίσως και κάποια διάκριση. Πώς ήταν η απήχηση στον διαγωνισμό, ανεξάρτητα από το βραβείο, τι σας είπαν εκεί? Εκεί μας είπαν ότι η δουλειά μας, από όσο μάθαμε, ήταν πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και θεωρητικά για λύκεια, όπως και οι δουλειές από άλλες ομάδες, δεν είναι δουλειές που θα δεις σε ελληνικά λύκεια τις περισσότερες φορές. Άρα θεωρούμε ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο και έχουμε βλέψει με δουλειά και βελτίωση να έχουμε και κάποια θέση στην Ευρώπη. Βασικά, πέρα από όλες τις σχέσεις που έχουμε αναπτύξει μέσα στο εργαστήριο κατά τη δουλειά μας με τα παιδιά, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στην εργασία, γιατί χωρίς αυτήν η ομάδα δεν μπορούσε να προχωρήσει. Έχουμε μάθει πάρα πολλά, είτε σε όλους τους τομείς ουσιαστικά της κατασκευής, είτε σε λογισμικό, είτε σε hardware, αλλά ακόμα και στο πώς πρέπει να λειτουργεί μια ομάδα, στο πώς πρέπει να προγραμματίσει μια ομάδα. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικές εμπειρίες και για αργότερα σε ανώτερη εκπαίδευση και σε δουλειά και είναι πάρα πολύ καλός τρόπος ουσιαστικά να αντικαταστήσεις έναν επαγγελματικό προσανατολισμό δείχνοντάς σου, ας πούμε, μια μικρή αναλαμπή του τι θα σε περιμένει άμα διαλέξεις αυτόν τον τομέα. Όπως τόνισαν οι υπεύθυνοι καθηγητές Νίκος Μαρέτας και Γιώργος Σκαριώτης, αντίστοιχα, το μεγαλύτερο ζήτημα που καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν είναι η χρηματοδότηση του ταξιδιού, αφού η διοργάνωση καλύπτει το κόστος της μετακίνησης μόνο από τη Λισαβόνα στις Αζόρες και αυτό για 6 μαθητές και έναν συνοδό. Οι εμπειρίες που αποκόμισαν τα παιδιά και αυτά που ήρθαν φέτος για πρώτη φορά και αυτά που ήταν από πέρσι, είναι κάτι το οποίο είναι εξοντωτικό, είναι κουραστικό, είναι απαιτητικό, είναι ψυχοφθόρο, αλλά δεν το αλλάζουμε τίποτα. Δηλαδή για κάποιον λόγο, και εμείς, όχι μόνο τα παιδιά, μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτή είναι η μεγάλη αγωνία μας, γιατί ένα πολύ μεγάλο, πολύ μικρό μέρος καλύπτεται από την ίδια τη διοργάνωση και εμείς, η ομάδα, θα είμαστε όλοι εκεί. Δηλαδή και οι δύο καθηγητές και οι 11 μαθητές. Και επειδή είναι πολύ μεγάλη απόσταση και το μέρος είναι πολύ απομακρυσμένο, η αγωνία μας η μεγάλη είναι αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να βρούμε να το χρηματοδοτήσουμε. Προφανώς θα απευθυνθούμε όπου μπορούμε, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο άγχος, γιατί το τεχνικό κομμάτι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Κάποιες διορθώσεις όχι πολύ μεγάλης κλίμακας μπορούμε να τις κάνουμε. Και το τελευταίο κομμάτι είναι το θεωρητικό, να μιλήσουμε στα αγγλικά αυτό. Ανθρώπους που μας στήριξαν από πέρυσι ακόμη, όταν και εμείς ακόμη δεν γνωρίζαμε τη δυσκολία αυτών που θα συναντήσουμε, που χρειαζόταν βοήθεια όχι μόνο υλικούς πόρους χρήματα, αλλά και γνώσεις. Πρώτα λοιπόν στο επίπεδο γνώσεων και επιστημονικής συνδρομής να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Τριανταφύλου από τον ηλεκτρονικό του τμήματος φυσικής, που ήταν και πέρυσι μαζί μας και φέτος και
με τις γνώσεις του και την εμπειρία του μας έβαλε πολλές φορές στον ισοδρόμο και έμαθε τα παιδιά να κάνουν απίστευτα πράγματα. Και στο επίπεδο χορηγών να ευχαριστήσουμε την Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου που και πέρυσι και φέτος ήταν αρρωγός στην προσπάθειά μας, το Περιφερειακό Ταμείο της Δημαρχίας μέσω της οποίας προμηθευτεί και πέρυσι μας βοηθήσανε χρηματικά αλλά και φέτος εγκαίρως τους ζητήσαμε και μας εγκρίναν την αγορά ενός 3D εκτυπωτή με τον οποίο κατασκευάσαμε φέτος το CanSats και ήταν νομίζω κάτι που έκανε τη διαφορά τεχνολογικά και κατασκευαστικά. Και τέλος το Δήμο μέσω της Επιτροπής, Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που και πέρυσι και φέτος ήταν αυτοί που έβαλαν τα έξοδα για την μετακίνησή μας και φέτος αυτό αποδείχτηκε ιδιαίτερα σημαντικό γιατί είχαμε ένα ας πούμε οργανωτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες ομάδες που υπήρχε μια ταλαιπωρία μετακίνηση με συγκοινωνίες στην Αθήνα. Εμείς ήμασταν στοχευμένοι στο στόχο μας και στο τελικό μας στόχο, προσιλωμένοι και δεν χρειαζόταν να ανησυχούμε για το πώς θα πάμε από το ένα μέρος στο άλλο, πώς θα μεταφέρουμε πράγματα και εξοπλισμό. Είχαμε την τύχη να έχουμε τη χορηγία αυτού του δικού μας ιδιωτικού λεωφορείου που μας βοήθησε απίστευτα και ευχαριστούμε ξανά το Δήμο γι' αυτό.